dog και ένα σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε πιστόλια και Commodo Dragons, το οποίο μόλις ξεκίνησε, δεύτερη αγωνιστική της Master League. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Από τη μία τα πιστόλια επικράτησαν κόντρα στους Αμφιδέξιους με 56-60, ενώ από την άλλη η νίκη των Commodo Dragons ήρθε κόντρα στην Έλα Πούσεμ 67-54. Έτσι λοιπόν, κάποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει. Θα φτιάξει ένα σερί νικηφόρο, ενώ από την άλλη κάποια θα είναι αυτή η οποία θα γνωρίσει την πρώτη της ήττα σήμερα. Υπάρχει μια διακοπή καθώς προέκυψε ένα θεματάκι με τον Φωτεινό Πίνακα. Το οποίο σιγά σιγά διορθώνεται για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αποκαθιστούν την βλάβη από τη γραμματεία και τώρα όλα έτοιμα για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο συνεχίζεται. Με τους γηπεδούχους τώρα να έχουν την πρώτη προσπάθειά τους. Δεν είναι καλή η πάσα, κράτησαν ωστόσο τα πιστόλια. Ένα μαρκάρι στο τρίποντο του Απανλή, δεν θα βρει στόχο. Θα κλέψει ωστόσο στην συνέχεια. Καλτσής για δύο, δεν έρχεται το καλάθι. Μαζέως άφησε στον Ελνταούτ. Αυτό σηκώνεται για δύο. Δεν αλλάζει το 0-2. Κρατάει στην περιφέρεια. Ωραία κίνηση του για να ξεφύγει.
Καλή όμως και η άμυνα από τον Δελιγιάννη. Στη λήξη του χρόνου αστοχή ο Σκαλτσής. Μάχες εκεί και θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Μαυρεδάκη για να ισοφαρίσει σε 2-2. Βεργόπουλος. Πάσα στον Ελνταούντ. Και πάλι ο Σακελαρίδης γυρίζει. Δεν εκτελεί σωστά. Ο στόχος και ο Δελιγιάννης στην συνέχεια. Ο Αλέξανδρος Δελιγιάννης, καθώς ακόμη και τον Γιώργο σήμερα διάθεσιμο. Τζιγκουνάκης. Νταμπανλής αφήνει χέρι με χέρι στον Σκαλτζή. Μπάλα έφτασε στον Μαυρεδάκη, αστόχησε από το πλάι. Παρέμεινε το σκορ στο 2-2. Σαγκελαρίδης. Μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ στον Δελιγιάννη, καθώς παρενέβη εκεί. Και έκλεψε ο Σκαλτσής. Κατοχή είναι για τα πιστόλια. Μπορούσε να καταφέρει κάτι ο Ιωαννίδης. Τρέχουν στην άλλη πλευρά τώρα με τον Βαζέο. Η πράσινη. Σακελαρίδης από κοντά. Δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Κύλησε και κατέληξε εκτός. Τσιγκουνάκης. Φεύγει ως την άλλη πλευρά. Πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Ιωαννίδη, ο οποίος παλεύει και να βρει λίγο χώρο. Θα πανλύσει από την κορυφή. Όχι. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτου. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Ματζέος κρατάει. Άφησε τώρα στον Σακελαρίδη και αυτός με τη σειρά του έξω στον Ελνταούντ. Αυτός θα εκτελέσει για το προβάδισμα των Komodo Dragons. 2-5. Τσιγκουνάκης. Αναγκαστική αλλαγή τώρα για τους πράσινους. Ο Δελιγιάννης είναι αυτός που πέρασε εκτός. Στην θέση του περνάει ο Γιώργος Δελιγιάννης. Ο Αλέξανδρος κάθισε στον πάγκο. Ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Ελνταούντ με το δεξί χέρι θα τελειώσει ωραία τη φάση για το 2-7. Χίζει και βρίσκει ρυθμό ο Ελνταούντ. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Μπάλα τώρα στον Μαυρεδάκη, από εκεί στον Τζιγκουνάκη. Έχει 7 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Μαυρεδάκης εκεί μια δύσκολη προσπάθεια, καθώς ήταν σφιχτικά πιεζόμενος. Κατεβάζει ο Δελιγιάννης. Φύνει στο πλάι Σακελαρίδης, έμεινε μόνος του, εκτέλεσε για 2. Μάχη για το rebound, κερδισμένος ο παίκτης των Dragons. Έκοψε, πήρε και εκτέλεσε ο Ελνταούντ. Και άλλο καλάθι από τον ίδιο. Μπαίνει με φόρα στο μάτς και γράφει το 2-9. Προβάδισμα 7 πόντων πλέον για τους Komodo Dragons. Τσιγκουνάκης. Άστοχο το δίποντο. Ελνταούντ και τώρα ο Βαζέος. Βγήκε δυναμικά ο Ιωαννίδης, παλεύει εκεί για να κλέψει, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει πιστολιά. Κατοχή πέρνα έτσι στους γηπεδούχους. Ιωαννίδης. Στα δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα. Ο Ιωαννίδης πάει κόντρα σε όλους. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Και θα πάει και στην γραμμή. Για 2 βολές.
Θα μένει πρώτη. Νέο πλέον το σκορ. Στην επίθεση τώρα η πράσινη με τον Ελντάουντ. Τρίποντο από τον Δελιγιάννη, καθόλου καλή εκτέλεση. Τσικουνάκης από το πλάι, σημαδεύει σωστά και μειώνει σε 5-9. Διαφορά στους 4-3 και 38 πριν αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Επιμένουν οι πράσινοι, μπαλά στον Βεργόπουλο. Αφήνει στο πλάι, Σακελαρίδης βγάζει έξω. Δελιγιάννης με 5 δευτερόλεπτα θα το επιχειρήσει από την κορυφή. Σταματάει στο σίδερο η προσπάθειά του. Βεργόπουλος ανανεώνει. Και συνέχεια έχουμε φάουλ. Συνέχεια με Ελντάουντ. Σακελαρίδης πήρε, άφησε απέναντι. Ρέπασε, εκτέλεσε, όχι καλά. Τσιγκουνάκης τρέχει. Πάει μέχρι το τέλος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σε απόσταση 2 πόντων πλέον πλησιάζουν τα πιστόλια. Με το Τσιγκουνάκη να κάνει καλή δουλειά επιθετικά μέχρι στιγμής. Πρέπει να φέρνει την ομάδα του στο καλάθι. Δελιγιάννης, θέλει να πάει προς τα μέσα. Σακελαρίδης για 2 από μέσα απόσταση. Νέα ευκαιρία, ο Δελιγιάννης είναι εκεί για να δώσει τη λύση για το 7-11. Τσιγκουνάκης. Πάει προς τα μέσα με φόρα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά όμως την φάση. Ο Σκαλτσής, υπάρχει όμως και δεύτερη ευκαιρία για τα πιστόλια, η οποία θα φέρει και αποτέλεσμα. Από τον Μαυρεδάκη για το 9-11. Βεργόπουλος παίζει με πλάτη. Πασάρι έξω, ρεπάς για 3, σερμπολ. Σακελαρίδης είδε τον Ελντάουντ, έμεινε ολομόναχος, τον έχασε άμυνα των γηπεδούχων και έγραψε το 9-13. Ένα μισή λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Έχει βρεθεί ολομόναχος ο Παπαδιονυσίου. Ας το κοντοσιού του. Ελντάουντ για 3 τώρα. Στο Στεφάνη θα σταματήσει μπαλά. Τσιγκουνάκης για τα πιστόλια. Βλέπει γύρω του. Έπαιξε με τον Σκαλτσί. Πάει κόντρα σε 3. Δεν καταφέρνει κάτι, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ρεπάς. Σακελαρίδης. Γύρισε ωραία το κορμί του. Και κέρδισε το φάουλο Δελιγιάννης. 2 βολές τώρα για τον παίκτη των πράσινων. Ενώ θα πέρασε το μάτς ο Κλεφτογιάννης. Δελιγιάννης βάζει την πρώτη. 9-14. Μέσα και η δεύτερη. 9-15 πλέον το σκορ. Τσιγκουνάκης. Προσποιείται. Παραμένει η κατοχή στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Παπαδιονυσίου τώρα θα πάει να επαναφέρει.
μέσα. Συμπέκτη αφήνει στον Μαυρεδάκη. Και αυτός με τη σειρά του στον Σχαλτσί. Γύρισε από το ύψος των βολών. Αναπήδηση μπάλα, δεν το έκανε όμως το Κατήρι. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Ρελιγιάννης λέει το σύστημα για αυτήν την τελευταία επίθεση. Έχουν στη διάθεση τους οι πράσινοι. Φάουλ τώρα πάνω στον Ελνταούντ. Ρελιγιάννης ξανά στα 5. Ο ίδιος θα τελειώσει την φάση, όχι με επιτυχία. Τζιγκουνάκη σε ένα δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 9-15. Πήγαμε και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά τους Commodore Dragons με 9-15. Χριστογιάννης θα ανεβάσει κι άλλο την διαφορά με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. 9-18 στο συν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Λιόλιος μετράει κανονικά το καλάθι. Κάνει αμέσως εσύ την παρουσία του με το που πατάει παρκέ. Ο Λιόλιος μειώνει σε 11-18 και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα την χάσει όμως. Και αυτό Γιάννης πήρε ξανά. Πάει από τα αριστερά, από δύσκολη θέση. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τζιγκουνάκης τώρα για τα πιστόλια. Με τον Λιόλιο θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Έκλεισαν τρεις παίχτες πάνω του. Βρήκε λίγο χώρο Παπαδιονυσίου. Δίνει ξανά στον Λιόλιο. Κυρία ένα μακρινό σου τώρα, το οποίο είναι άστοχο. Και πάλι καταλήγει στα χέρια του Τελιγιάννη. Τελιγιάννης ο οποίος πάει μόνος του. Και πολύ καλά θα κάνει. Καλάθι και φάουλ για το 11-20. Και αυτός τώρα στη γραμμή. Μετά το εύστοχο δικό του καλάθι. Θα βάλει και τη βολή για το 11-21. Στρογγυλά, 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 είναι 10 πλέον οι Commodore Dragons. Τσιγκουνάκης. Πήρε και πάλι. Μαυρεδάκης έβαλε στην πλάτη τον Σακελαρίδη, θα του κάνει το φάουλ αυτός. Είναι το δεύτερο ματικό που κάνουν οι Dragons. Λιόλιος ακόμα ένα δικό του μακρινό σουτ, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Τα βάζει με την τύχη του. Και τώρα Δελιγιάννης. Ο Σακελαρίδης πάει με φόρα, υπάρχει φάουλ, ο Τζιγκουνάκης το παραδέχεται, αυτός το έχει κάνει, είναι το δεύτερο και για τους γηπεδούχους, ενώ ο Βεργόπουλος τώρα, όχι δεν περνάει ακόμα στο μάτς. Σαν
Καγκελαρίδης χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. Και έχουμε την αλλαγή τώρα με τον Σακελαρίδη να περνάει εκτός. Ο Βεργόπουλος στην θέση του. 11-22 το σκορ. Τσιγκουνάκης από μέση απόσταση. Δεν θα βρει στόχο. Μαυρεδάκης στην δεύτερη ευκαιρία. Φαουλ από τον Βεργόπουλο τώρα. Και σειρά του Μαυρεδάκη να πάει στην γραμμή. Δεν είναι καλή η πρώτη εκτέλεση. Χαμένη η δεύτερη. Παραμένει αμετάβλητο το σκορ. Κλειφτό Γιάννης. Μπαλιά αυτά στον Βεργόπουλο. Σκαστή πάσα πέρασε πάνω από τον Κλειφτό Γιάννη. Πήρε ο Τζιγκουνάκης, προσπάθησε να χτυπήσει τον ευνηδιασμό. Παπαδιονυσίου. Πήρε ξανά. Το αφήνουν το σούτι αντιπαλί του. Το πήρε, δεν το έβαλε. Και ο Δελιγιάννης τώρα παίζει με μια μακρινή πάσα για τον Ρέπα. Αυτός δεν βιάζεται. Βεργόπουλος με τον Μαυρεδάκη πάνω του. Θα παίξει κοντρά στον αντίπαλό του, δεν είναι καλή εκτέλεση. Γιολιός. Πάει από τα δεξιά, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Για το 13-22. Κατεβάζει αργά ο Δελιγιάννης. Διαφορά έχει πέσει στους 9 πλέον. Κλειστό Γιάννης. Με ρίσκο η πάσα του έφτασε όμως η μπάλα σε συμπαίκτη. Δεν τα κατάφερε καλά ο Χαράτζερ στην εξέλιξη της φάσης. Παδιονυσίου. Μαυρεδάκης πάει κόντρα στον Βεργόπουλο. Καλή άμυνα από το παίχτο Πρασίνου. Τελικά με κάποιο περίεργο τρόπο θα κατάληξει η μπάλα στο καλάθι. Για το 15-22. Μαυρεγιάννης, Μαυρεγιάννης λέω. Δελιγιάννης. Άφησε την πάσα στον Κλειφτό Γιάννη. Ολομόναχος εκτελεί με τη βοήθεια και του ταμπλό. Και ανεβάζει τη διαφορά ξανά στο συν 10. Τσιγκουνάκης. Πυρολιόλιος. Ξεκινάει τώρα την προσπάθειά του. Ωραία εκεί. Άδειασε δύο αντιπάλους. Έγραψε το 17-25 ο Λιόλιος, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει δώσει αρκετές λύσεις μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο, σε αυτά τα 4,5 λεπτά που έχουμε παίξει στην περίοδο αυτή. Δελιγιάννης από πολύ μακριά τώρα, μπάλα σταματάει στο Στεφανή. Ρέπας του δίνει ξανά. Θέλει να πλησιάσει τώρα λίγο πιο κοντά, σηκώνεται για δύο, ούτε τώρα όμως η μπάλα θα του κάνει το χατήρι. Τσιγκουνάκης, Λιόλιος για τρεις, όχι αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Κλειστό Γιάννης. Μεργόπουλος σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει, παραμένει το 17-25. Τσιγκουνάκης αφήνει δίπλα στον Λιόλιο. Του έφτιαξε χώρο εκεί ο Βούλγαρης. Βρήκε και το δρόμο προς το καλάθι ο Λιόλιος για το 19-25. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Για να ρίξει την διαφορά στους 6 πλέον. 4,5 λεπτά πριν να πάμε στην αναπαύλα του ημιχρόνου. Δελιγιάννης. Παραλίγο να σκοράρει κιόλας. Έχει πάρει το φάουλ από τον Βουλγαρή. Τώρα έχουμε δύο αλλαγές για τα πιστόλια. Ο Ιωαννίδης και ο Νταμπανλής επιστρέφουν στο παρκέ. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Ελντάουντ ξανά στο μάτς για λογαριασμό των Κομόντο Dragons. Airball στην πρώτη βολή θα κάνει ο Δελιγιάννης.
βάζει την δεύτερη. Με το 19-26. Άστοχο το σούτ από τον Λιόλιο. Μάζεψαν οι πράσινοι. Κλεφτό Γιάννης αφήνει στον Ρεπά. Σκώνεται αυτός για τρεις. Αστοχή όμως. Ιωαννίδης. Κάνει την περιστροφή. Μπαλά καταλήγει στον Τζιγκουνάκη. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια με το δεξί χέρι και θα την τελειώσει με επιτυχία. 21-26. Βαζέος. Ρέπα στον Βεργόπουλο. Θέλει να ποστάρει. Γύρισε κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια. Κατάφερε να πετύχει το καλάθι. 21-28. Λιόλιος. Έχει πελάτη στο καλάθι. Δεν θα περάσει η πάσα του. Την κατάλαβε ο Βαζέος. Βλέπει και απέναντι τον Ρέπα. Λευτό Γιάννης. Περνάει, αφήνει στον Βεργόπουλο. Προσποιείται, εκείνος σηκώνεται στην συνέχεια. Τζιγκουνάκης μάζεψε και βρήκε και την πάσα για τον Λιόλιο. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και Στάνης Ευρωπόνης θα σκοράρει με το δεξί lay-up για να μειώσει σε 23-28. Διαφορά πλέον στους 5. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Ρίχνουν την απόσταση οι γηπεδούχοι. Θετικό rebound τώρα από τον Κλεφτό Γιάννη. Ρέπας, είδε την κίνηση του Βεργόπουλου. Κλεφτό Γιάννης ξανά με 4 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θα πρέπει να εκτελέσει κάποιος. Δεν είχε δει το ρολόι hold out, του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Πέρασε έτσι αυτή η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τους πράσινους. Για τους οποίους επιστρέφει τώρα ο Σακελαρίδης. Ενώ έχουμε αλλαγή και για τα πιστόλια. Στο μάτς ο Σκαλτσής στην θέση του Τζιγκουνάκη. Λιόλιος. Σκαλτσής πήρε τα βήματα και έρθει και το φάουλ. Το έχει κάνει ο Κλεφτό Γιάννης, αν προλάβα να δω καλά. Θα μπει μέσα η πρώτη βολή από τον Σκαλτσή, 24-28. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Διαφορά ενός τρίποντου τώρα στο μάτς, 25-28. Και τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Σακελαρίδης. Πήρε ο Ρέπας, έξτρα πάσα στην γωνία. Βαζέως δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Σακελαρίδης στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε αυτός. Μάχεσαι εκεί για το rebound, κερδισμένη τελικά η γηπεδούχη. Λιόλιος αφήνει στον Σκαλτσή, θα πέρασε στο κέντρο. Πήρε τώρα ο Λιόλιος. Προσπαθεί να γυρίσει. Ένα σουτ για δύο πόντους, όχι καλό. Πήρε ο Ελντάουντ. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, αφήνει στον Ρέπα. Και πάλι Ελντάουντ. Κλεφτό Γιάννης. Έπαιξε με τον Σακελαρίδη, έχει μείνει με τον Ιωαννίδη εκείνος. Τελικά θα πάρουν το τρίποντο οι Κομμόντο Dragons. Άστοχος όμως ο Κλεφτό Γιάννης. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Σκαλτσής αφήνει στον Λιόλιο. Αυτός φτιάχνει την επίθεση των γηπεδούχων. Ιωαννίδης. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, έχει κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Βαζέος, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Στη γραμμή τώρα λοιπόν ο Ιωαννίδης. Ετοιμάζεται για την πρώτη από τους δύο.
θα τη βάλει για το 26-28. Χαμένη δεύτερη. Στο μείον 2 πλέον τα πιστόλια. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Χριστογιάννης. Γύρισε. Ύψωσε. Δεν κατέληξε μπάλα στο καλάθι. Και τώρα μια τελευταία επίθεση 17 δευτερολέπτων για τα πιστόλια. Πήρε και πάλι ο Ιωαννίδης 7 δευτερολέπτα. Σκαλτσής ψάχνει συμπαίκτη, Λιόλιο στα 3, σε αυτόν θα πάει η εκτέλεση η τελευταία και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου με το σκορ να δείχνει 26-28. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο μισό της αναμέτρησης εδώ στην Ζωφρία. 26-28 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Ευκαιρία για να προσπεράσουν τα πιστόλια. Θα την χάσει όμως ο Ιωαννίδης. Οι παιδούχοι έχουν ρίξει την διαφορά πλέον στο ένα καλάθι.
Καθώς υπενθυμίζω νωρίτερα, είχαν προηγηθεί και με διψήφια διαφορά οι Commodore Dragons. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψουν να ξαναμπούν στο μάτς τα πιστόλια. Και στο μάτς το παιχνίδι είναι ντέρμπι τώρα. Μαζέος, Βεργόπουλος και τώρα Σακελαρίδης. Αφήνει στην γωνία. Ο Βεργόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Και πάλι στα χέρια του Τζιγκουνάκη. Πήγε στην περιφέρεια ο Σκαλτσής. Πάσα έξω. Και πάλι Σκαλτσής. Πάει στο ανάποδο λιά. Πολύ ωραία κίνηση και ισοφαρίζει. 28-28. Ελντάουντ. Πυροδέιλι Γιάννης. Έπαιξε ωραία με το Σακελαρίδη. Έκοψε ο Ελντάουντ. Πάρα πολύ ωραία εδώ βγήκε η επίθεση. Για να ξαναμπούν μπροστά στο σκορ οι φιλοξενούμενοι. Τσικουνάκης. Πάει από τα αριστερά. Βλέπει τις επιλογές του, αφήνει στον Σκαλτσή και αυτός με τη σειρά του στον Ιωαννίδη. Νταμανλής έχει πάνω τον Σακελαρίδη, πάσα στη γωνία. Δεν είναι καλό το σούτ από τον Ιωαννίδη. Μελιγιάννης. Ελντάουντ. Και πάλι Δελιγιάννης. Σηκώνεται από την κορυφή. Σε καλύτερη θέση εκεί. Πήραν το rebound οι γηπεδούχοι. Έκανε βήματα εδώ ο Νταμανλής. Λάθος για τα πιστόλια. Και έχουμε αλλαγή, από μία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Ο Λιόλιος στο παρκέ για τους κυπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Χαράτσεφ. Στην πεντάδα των Commodore Dragons. Ελντάουντ. Άφησε στο πλάι. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Ξανασυνεργάζεται με τον Χαράτσεβ. Τρίποντο τώρα για τους πράσινους. Εκτελεί ο Ελντάουντ ξανά για το 28-33. Σκαλτσής. Άφησε έξω ο Λιόλιος. Θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Κατέληξε πολύ προσπάθεια του Ιωαννίδης. Πιέζει. Βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός ορίων και έτσι η κατοχή παραμένει στα χέρια των πρασίνων. Μαζέος, μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Ιωαννίδης. Και έχουμε φάουλ τώρα από τον Λιόλιο. Σακελαρίδης του δίνει χέρι με χέρι. Ελντάουντ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Σακελαρίδης έχει πρόσωπο στο καλάθι. Παίρνει το δίποδο, το βάζει κιόλας. Για το 28-35 ξεμακραίνουν πάλι οι πράσινοι και έχουμε ένα φθηνό λάθος εδώ. Από τα πιστόλια. Που κάνουν τώρα εκεί μια γρήγορη μια επίθεση στους αντιπάλους τους. 28-35 υπενθυμίζω το σκορ. Το βλέπετε και στο κάτω μέρος οθόνης. Και έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν πάλι την απόσταση οι πράσινοι. Χαράτσεβ έμεινε μόνος του, αστόχησε. Ιωαννίδης αφήνει στον Τζιγκουνάκη. Παίζει γρήγορα για τον Λιόλιο. Θα χτυπήσουν γρήγορα γρήγορα οι γηπεδούχοι. 30-35. Σακελαρίδης. Πάει κόντρα στον Βουλγάρη. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Και τώρα ο Τσικουνάκης ξεφεύγει από την πρώτη ζώνη πίεσης. Θα δεχτεί το φάουλο από τον Βαζέο. Πρώτο μαδικό και για τους Commodore Dragons. Σκαλτσής. Τσικουνάκης από την περιφέρεια. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στην εκτέλεση, δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη μπάλα. Χαράτσεπ από κοντά.
με μία πάσα ήρθε το καλάθι για χειρός Χαράτσεφ για το 30-37. Γιόλιος. Από κοντά ο Βουλγαρής αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 32-37. Δελιγιαννής. Τελευταίο πεντάλεπτο τώρα στην τρίτη περίοδο. Σαγελαρίδης πάει προς τα μέσα μετά από την ωραία συνεργασία με τον Ελνταούντ. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Τζιγκουνάκης τώρα θα δεχτεί το φάουλ τον αντίπαλό του από τον Ελνταούντ. Τζιγκουνάκης θα το πάρει από την κορυφή και πάλι είναι άστοχος, το ψάχνει το μακρινό σουτ, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Ελνταούντ. Σακελαρίδης ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Δελιγιάννη. Τρίποδο τώρα του Ελνταούντ και αυτός θα αστοχίσει. Ιωαννίδης πήρε γρήγορα από τον Τζιγκουνάκη. Βγαίνει στην γωνία. Ανεβάζει ταχύτητα, ωραία η πάσα του για τον Σκαλτσί, θα κοπεί στα ίσα. Λιόλιος από το πλάι. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Ελνταούντ. Βαζέος, δεν σκέφτεται καν να σουτάρει. Αφήνει στον Ελνταούντ και πάλι θα συνεργαστούν οι δυο τους. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο ο Δελιγιάννης. Πάει κοντά στον Βούλγαρη, τον περνάει, θα φτάσει και μέχρι το ανάποδο λέει, 32-39. Τζιγκουνάκης. Σκαλτσής, αφήνει στον Τζιγκουνάκη τώρα ο Βουλγαρής. Πέφτει πάνω του εκεί ο Σαγκελαρίδης, τον σκεπάζει. Σκαλτσής από το ύψος των βολών, δεν θα κατακαταφέρει. Παραμένουν κολλημένοι στους 32 πόντους η γηπεδοχή. Σαγκελαρίδης θέλει να αποστάρει. Άφησε στο πλάι και ο Ελνταούντ θα κάνει τη δουλειά για το 32-41. Ξεφεύγουν στο σύν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ιωαννίδης δεν μπορεί να μειώσει. Βελιγιάννης αργά αργά. Έπαιξε με τον Χαράτσεβ. Βαζέος έψαξε την πάσα έξω, ο Τζιγκουνάκης ήταν εκεί στην πορεία της μπάλας για να κλέψει. Λιόλιος τώρα θα του κάνει το φάουλ για να του κόψει τη φορά ο Βαζέος, ο οποίος θα περάσει και εκτός στο μάτς τώρα Κλεφτογενής και Ρέπας για τους πράσινους. Άστοχος από το πλάι ο Σκαλτσής. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα του από τους 32 πόντους. Θα γίνει το λάθος όμως. Λιόλιος κουβαλάει. Φαίνει και την πάσα στον Σκαλτσή. Πατάει γερά, σηκώνεται και σκοράρει. Καλάθι μετά από ώρα για τα πιστόλια. Σκαλτσής δίνει τη λύση για το 34-41. 1:45 τώρα στο ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Λευτογιάννης μπερδεύτηκε εκεί με τον Σακελαρίδη. 2-3, έρχεται και ο Ιωαννίδης τώρα στην επίθεση. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Μια προσποίηση, εκτέλεση στην συνέχεια, καθαρή άμυνα από τους πράσινους. Χαράτσεβ. Μασάρι έξω. Λευτογιάννης δεν μπορεί να περάσει από τον Ιωαννίδη. Και πάλι Κλεφτογιάννης. Τώρα θα το κάνει το φάουλο ο Ιωαννίδης.
Και τον στέλνει, όχι δεν τον στέλνει τελικά στην, δεν τον στέλνει στις βολές, καθώς είναι το δεύτερο, το μοναδικό των γηπεδούχων. Ένα βήμα πίσω, εκτέλεση από τον Ελνταούντ, σημαδεύει και πάλι σωστά. 34-43, από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες σήμερα. Ο Ελνταούντ. Από το κέντρο θα πετάξει ο Τζιγκουνάκης. Νόμιζα ότι τελείωνε το μάτς. Το δεκάλεπτο, με συγχωρείτε. Κλεφτό Γιάννης τώρα για τον Σακελαρίδη. Μπαλά στην απέναντι πλευρά, στο φωτοτρίποντο από τον Ρεπά. Τζιγκουνάκης. Ωραία κίνηση, θα πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ από ό,τι άκουσα του Ελνταούντ. Τώρα. Και 36-43. 26 δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Απόκληση ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Δεν έσκασε την μπάλα ο Κλεφτόγιαννης. Αδράνης εδώ και δίνει δώρο τώρα 10 δευτερόλεπτα στα πιστόλια. 5 δευτερόλεπτα. Μαυρεδάκης πήρε την πάσα, ακολούθησε ο Ιωαννίδης. Έχει γίνει φάουλ από τον Ρέπα. Με το ρολόι να έχει σταματήσει το 1,1. Μέσα η πρώτη βολή. 37-43. Μέσα και η δεύτερη. 38-43 τώρα, ένα δευτερόλεπτο διαθέσιμο, κλεφτό Γιάννης, τελείωσε ο χρόνος. Δεν προλάβαμε να εκτελέσει έγκαιρα, φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 38-43. Συνέχεια στην δράση, πήγαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 28, στο 38-43. Υπέρ των Κόμοντο Dragons. Οι οποίοι ήταν στις αρχές της δεύτερης, της τρίτης περίοδου, με συγχωρείτε, τους αντιπάλους να εσωφαρίζουν σε 28-28. Ωστόσο, είχαν και πάλι
απάντηση φιλοξενούμενη, ώστε να φτιάχνουν και πάλι μια καλή απόσταση. Με τον Eldaud μέχρι στιγμής να είναι ο πρωταγωνιστής από την πλευρά των πρασίνων. Τζιγκουνάκης αφήνει έξω. Λιόλιος θα το πάρει από πολύ μακριά, δεν το βάζει. Και το Λιγιάννης μαζεύει και θα κατεβάσει και ο ίδιος. Έκανε το φαουλ ο Λιόλιος. Όχι. Ο Τζιγκουνάκης τελικά. Αυτό σηκώνει το χέρι. Γιάννης. Αυτό Γιάννης. Τον βρήκε εκεί αντικανονικά με το σώμα. Ο Σκαλτζής τον εκτόπισε. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. ...38-45 μετά και την δεύτερη εύστοχη. Ενώ ο Βαζέος επιστρέφει στο μάτι στην θέση του Καργοπουλού. Όχι, ο Σακελάριδης τελικά θα βγει. Ο Καργοπουλός παραμένει στην πεντάδα. Τσιγκουνάκης. Μπαλά πήγε στον Μαυρεδάκη, θέλει να παίξει κόντρα στον Βεργόπουλο. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ρέπας, ο οποίος πήγε για βοήθεια και στην άμυνα. Τελικά γίνει ο παίκτης που έκανε το φάουλ. Νομίζω είναι το τέταρτο δικό του. Όχι, τρίτο. Τρίτο προσωπικό. Μαυρεδάκης βάζει την πρώτη. Μειώνει σε 39-45. Μπαίνει και βγαίνει η δεύτερη. Ελιγιάννης. Κλεφτό Γιάννης. Βγάζει έξω. Πήρε ο Δελιγιάννης και θα εκτελέσει από πολύ μακριά. Η μπάλα καταλήγει airball. Λιόλιος. Παρά λίγο να χάσει ο Μαυρεδάκης, εκεί μπήκε και μάτζεψε την μπάλα. Δεν θα του κάνει όμως το χατήρι εκείνη. Παραμένει το 39-45. Λίγο τώρα, αλλά έχει γίνει και επιθετικό φαουλ από τον Δελιγιάννη, ο οποίος δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Τα λέει με τον ρέφερι. Όπως και να έχει κατοχή τώρα είναι για τα πιστόλια. Πήρε ο Τζιγκουνάκης. Θα κατεβάσει τώρα ο πιεζόμενος. Θέλει να φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά. Και έχουμε... έχουμε τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Τον Τσιγκουνάκη. Και έτσι πάμε στην άλλη πλευρά. Για να δούμε την μία βολή του Κλεφτό Γιάννη. Μέσα. Η μία βολή 39-46. Και μια διακοπή στο μάτς. Τα λέει ο ρεφερί με τον Τζιγκουνάκη. Ενώ θα γίνει και η αλλαγή, ο Ιωαννίδης τώρα θα πάρει την θέση του Σκαλτζή. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχίσουμε.
Λιόλιος πήρε κατά την αντίπαλη ρακέτα, κάνει τις δύο προσποίησεις, αλλά έχει κάνει βήματα. Δεν σηκώθηκε και σε πρώτο χρόνο και έτσι πήγε στα σκουπίδια αυτή η ευκαιρία. Νταούντ αφήνει στον Ρέπα. Είδα αυτό στον κλεφτό Γιάννη Βεργόπουλος τώρα. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, κλείστηκε από δύο. Σουτ για τρεις πόντους, ο Ρέπας το έψαχνε, το βρίσκει τώρα το τρίποντο. Για το 39-49, ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφιο και πάλι. Ιωαννίδης πιέζεται, έρχεται και ο Βαζέος. Τσιγκουνάκη, σπάσα πίσω από την πλάτη, δεν θα περάσει. Ο Ελντάουντ ήταν εκεί για να την σταματήσει. Ρέπας αφήνει στην γωνία. Και πάλι Ρέπας. Ελντάουντ λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Ένα βηματάκι στο πλάι, σηκώνεται για δύο. Εκτελεί και αυτός. 39-51. Ξεφεύγουν πλέον στο συν 12 οι πράσινοι και αναγκάζονται έτσι τα πιστόλια να καλέσουν time out. Έξι λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Και οι Komodo Dragons έχουν ξεφύγει πλέον στο συν 12. Μειώνει στους 10 τώρα ο Ιωαννίδης με μια γρήγορη επίθεση. 41-51. Βαζέος. Πάσα του θα καταλήξει στο πουθενά. Μέλα περνάει στην κατοχή των γηπεδούχων. Οι οποίοι επαναφέρουν και ο Λιόλιος τώρα. Φαίνει στον Ιωαννίδη, προσπαθεί, κλέβει, αλλά έχει βρει με το πόδι την μπάλα ο Ελντάουντ. Κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Μαυρεδάκης, με ρίσκο η πάσα του, έκλεψαν οι πράσινοι. Ελντάουντ. Καλιάμενα τον Λιόλιο, πέρασε η πάσα όμως. Ρεπάς, το θέλει, θα το πάρει, αδύναμο το σουτ του. Τσικουνάκης καθαρίζει το rebound και κερδίζει και το φάουλ. Τον Βαζέο. Τρίτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους, από τρία έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Τσικουνάκης. Περνάει, βρίσκει και την πάσα έξω. Λιόλιος από κοντά με ένα πεταχτάρι εκεί. Θα γράψει το 43-51. Ελντάουντ. Λευτό Γιάννης το δώσε ξανά. Λευτό Γιάννης. Δεν μπόρεσε να πάρει την πάσα εκεί ο Βεργόπουλος. Τσιγκουνάκης θα χάσει. Ο Τζιγκουνάκης με συγχωρείτε, διαμαρτυρήθηκε για φόλ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Ρέπας, παίρνει το φάουλ, τον Μαυρεδάκη. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους, ο Σκαλτσής. Πέρασε το μάτς.
Σακελαρίδης και Δελιγιάννης επιστρέφουν επίσης για τους πράσινους. Δελιγιάννης. Πυροκλεφτό Γιάννης. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ του. Δεν έχει βρει μπάλα Στεφάνη. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν έχει πέταξει εγκαίρα την μπάλα από τα χέρια του παίκτη των Κομόδο Dragons. Λιόλιος. Κάνει τα βήματα εκεί κόντρα σε δύο. Κατέβασε το χέρι του ο Δελιγιάννης. Έτσι ο Λιόλιος τώρα θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Έφτασαν τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Όχι, οι γηπεδούχοι, καλά το είπα. Γι' αυτό και τώρα στην γραμμή. Είναι ο Βαζέος. 43-52. Η δεύτερη. Ιωαννίδης για τρεις, το βάλε. Για το 46-52. Σακελαρίδης. Ωραία, εξαιρετική πάσα για τον Δελιγιάννη, ο οποίος έκοψε προς το καλάθι, βρέθηκε ανενόχλητος και γράψε το 46-54. Ζικουνάκης έχει μείνει μόνος του, δεν θα αξιοποιήσει όμως τις καλές προϋποθέσεις που υπήρχαν στο σουτ. Κάτι λιγότερο από 3,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η αναμέτρηση, παραμένουν σταθερά μπροστά οι Komodo Dragons. Στην περιφέρεια ο Δελιγιάννης έχει βρεθεί στο παρκέ, ο Λιόλιος σηκώνεται για τρεις, δεν θα το βάλει. Νέα ευκαιρία για τους πράσινους. Ρέπας. Φύνει δίπλα του. Δελιγιάννης πάει από τα αριστερά. Λυσιάζει και σκοράρει. Ξανά ο ίδιος, 46-56. Ενώ ο Τζιγκουνάκης τώρα σηκώθηκε από το παρκέ. Έχουμε και μια παρατήρηση στον Σακελαρίδη. Το πήρε πάνω του εδώ ο Βούλγαρης. Δεν καταφέρει να φέρει τους δύο πόντους. Παραμένει η διαφορά στους 10. Δελιγιάννης. Πήρε ο Ρέπας. Δεν υποδέχτηκε καλά. Έγινε το λάθος, Τσικουνάκης πάει προς τα μέσα, θα νικήσει εκεί στα ίσα τον Δελιγιάννη για το 48-56. Σακελαρίδης, έχει αρκετό χώρο. Φύνει τώρα στον Δελιγιάννη. Πυροκλεφτό Γιάννης, σηκώθηκε για τρεις, πυροβολή. 48-59. Βρίσκουν και πάλι τη λύση για να ανεβάσουν διαφορά σε διψήφιο νούμερο οι πράσινοι. 1-48 πριν να τελειώσει το μάτς. Προβάδισμα νίκης πλέον για τους Komodo Dragons. Και η αποστολή των γηπεδούχων δυσκολεύει πάρα πολύ πλέον. Σκαλτσίς πρέπει να βρουν καλάθι
Οπωσδήποτε εδώ οι γηπεδούχοι θα το κάνουν με τον Σκαλτζή στη λήξη του χρόνου κιόλας, 50-59. Και έχει χτυπήσει ο Κλεφτογιαννής. Έχουμε και αλλαγές για τους πράσινους. Ο Χαράτσεφ και ο Βεργόπουλος πέρασαν στο μάτς τώρα για τους Commodore Dragons. Δελγιάννης πιέζεται από τον Λιόλιο, τον βάζει στην πλάτη. Θα του κάνει το φαουλ τελικά ο παίκτης των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά και τον στέλνει έτσι και στην γραμμή. Άστοχη πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη, αλλά ο ίδιος θα πάρει το rebound. Και θα ξοδέψουν έτσι και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κλεφτογιαννής. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ στον Τζιγκουνάκη. Τα λέει με τον διαιτητή. Ο Βούλγαρης θα επαναφέρει. Τζιγκουνάκης παίξε γρήγορα με τον Σκαλτζή. Λιόλιος από πολύ μακριά μέσα. Μεγάλο τρίποντο, 53-59. Και έχουμε και το time out. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, 53-59 το σκορ. Και έχουμε το φάουλ πάνω στον Ελνταούντ. Τα λένε τώρα οι δύο διαιτητές μεταξύ τους για την συγκεκριμένη φάση. Να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Έχουμε μία βολή για τον Ελνταούντ, καθώς έχει δοθεί τεχνική ποινή. Το φάουλ έγινε πριν την επαναφορά. Θα μπει και η βολή του Ελνταούντ για το 53-60. Την επαναφορά και πάλι πράσινη. Μπάλα έφτασε στον Βαζέο και από εκεί στον Ελνταούντ. Βεργόπουλος, Βαζέος, θα δεχτεί το φάουλ στα 39 δευτερόλεπτα. Thank you.
τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 53-61. Λιόλιος. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Ζυγκουνάκης θα δεχτεί την τάπα. Βελεγιάννης του βάζει το στόπ. 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τα πιστόλια. Δεν θα πάρει ο Λιόλιος, έκλεψαν οι πράσινοι. Βαζέως περνάει και έχει και την πάσα. Θα την πάρει ο Λενταούτ και κάπου εδώ νομίζω πως θα τελειώσει το μάτς. 53-63. Καλύτερος παίκτης των Κόμοδο Dragons. Είναι και αυτός που κλειδώνει την νίκη για τους πράσινους. Μαζεύει και το rebound, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάνε στο 2-0 πλέον οι Dragons. Ενώ από την άλλη τα πιστόλια θα γνωρίσουν την πρώτη ήττα του σήμερα. Θα πέσουν στο 1-1. Τσιγουνάκης εκεί θα κάνει το φάουλ αθελά του. Βρήκε στο πρόσωπο τον Ελντάουντ στο 1 δευτερόλεπτο. Με να δούμε πλέον ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Βάζει την πρώτη, 53-64. Χαμένη δεύτερη και το 53-64 είναι το τελικό σκορ.